στον τύπο. Αν και οφείλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους φαινόμενα παρουσιάζονται επιδρώντας αρνητικά στο ίδιο το κύρος της δικαιοσύνης, που οφείλει να προστατεύει πρώτα και κύρια η ίδια τον εαυτό της από την προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης των αποφάσεών της, όπως έγινε και λίγη ώρα πριν με την απαράδεκτα θριαμβευτική και προκλητική δήλωση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που έσφιζε από χερεκακία εναντίον των εργαζομένων ομήρων που ο ίδιος και το σύστημα που υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί δημιούργησαν. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μακρηγορώ, θέλω να σας ενημερώσω ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται. Πρώτον, ότι θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, νομοθετική ή άλλη, για την καταβολή των δεδουλευμένων του συνόλου των συμβασιούχων στους Δήμους. Δεύτερον, ότι θα συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα με σεβασμό τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο Ενωσιακό Δίκαιο για την απαλλαγή χιλιάδων εργαζομένων από την ιδιότυπη ομοιρία που τους είχε επιβάλει το πελατειακό σύστημα που οικοδομήθηκε στη χώρα με ευθύνη των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και πάρα πολύ σύντομα, το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα κληθεί να πάρει σαφή και συγκεκριμένη θέση χωρίς περιστροφές. Τώρα στα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης. Μετά την επιτυχή κατάληξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς ώστε να υπάρξει σύντομα συνολική συμφωνία. Συγκεκριμένα, κατατίθεται άμεσα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους τέσσερις θεσμούς να συντάξουν την έκθεση συμμόρφωσης, η οποία αναμένεται να εγκριθεί και τυπικά στο προσεχές Eurogroup. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ώστε να υπάρξει απόφαση που θα καλύπτει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία θα ενεργοποιηθούν ως γνωστόν μετά τη λήξη του προγράμματος το φθινόπωρο του 2018. Ευελπιστούμε ότι η δυναμική της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε μια συμφωνία και σε αυτό το ζήτημα, είτε ιδανικά στο ερχόμενο Eurogroup, είτε λίγες μέρες μετά, αν παραστεί ανάγκη περαιτέρω διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα περνά σε μια περίοδο σταθερότητας με σημάδια σταδιακής ανάκαμψης να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους. Πρώτον, στον τομέα της εργασίας, εκεί όπου κεντρική στόχη της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση της ανεργίας και παράλληλα η αλλαγή της αναλογίας ανάμεσα στις θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης με ενίσχυση των πρώτων. Τον Απρίλιο του 2017 καταγράφηκε ρεκόρ δεκαεξαετίας με 92.132 περισσότερες θέσεις εργασίας στο ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων. Για να κλείσει έτσι με ανάλογο τρόπο συνολικά το πρώτο τετράμινο του έτους με 125.770 νέες θέσεις εργασίας. Εξίσου ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία σχετικά με την ποιοτική αλλαγή που συντελείται στο συνολικό μερίδιο της εργασίας. Συγκεκριμένα, για τον Απρίλιο οι συμβάσεις πλήρους εργασίας έφτασαν στο 55% έναντι 45% που αφορούν σχέσεις μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης. Τα ποιοτικά στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι από το 2010 και ειδικά την περίοδο 2012-2014 η ελαστική εργασία αυξανόταν εκθετικά εις βάρος της πλήρους εργασίας. Είναι δε χαρακτηριστικό της στρατηγικής απορρίθμισης που υλοποίησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ότι οι μορφές ελαστικής απασχόλησης αυξήθηκαν σε μία διετία πάνω από 20% φτάνοντας να αντιστοιχούν σχεδόν στα 2/3 του συνολικού μεριδίου της εργασίας. Δεύτερο σημείο που συνιστά δίκτυα ανάκαμψης και στοιχείο ανάκτησης εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία είναι η εικόνα που διαμορφώνεται σχετικά με τις αξίες των ελληνικών ομολόγων. Το δεκαετές ομόλογο διαμορφώθηκε χθες στο 5,67% ενώ το διετές ομόλογο διαμορφώθηκε ακόμα χαμηλότερα στο 5,44%. Τα ελληνικά ομόλογα καταγράφουν χαμηλό επταετίας, τη στιγμή μάλιστα που το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη κινείται διαρκώς ανωδικά. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, αλλά για δείγμα του θετικού κλίματος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Παράλληλα όμως, αποτελεί και σήμα ότι οι αγορές προεξοφλούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για το χρέος, που συνυπαγόμενα θα οδηγήσει στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, θετικό σήμα αποτελεί και η συμμετοχή ξένων επενδυτών στη χθεσινή έκδοση εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, αλλά και το γεγονός ότι το χρηματιστήριο έχει πλέον καλύψει το σύνολο των απολειών του από το καλοκαίρι του 2015. Είναι σαφές ότι αν αυτά τα στοιχεία ανάκαμψης και ανάκτησης εμπιστοσύνης είχαν προκύψει επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το αφήγημα του success story θα είχε πάρει μορφή γενικευμένης επικοινωνιακής ιστερίας. Ευτυχώς όμως για τη χώρα, η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να στήσει επικοινωνιακά αφηγήματα, ούτε να προκαλεί το κοινό αίσθημα με success stories. Αντιθέτως, παραμένουμε αυστηρά προσιλωμένοι στη σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει για τον τερματισμό της λιτότητας και την έξοδο από την Επιτροπή.
Διότι δικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης, ώστε να βάλουμε τις βάσεις για την ανάκτηση της εργασίας αλλά και την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός, σηματοδοτώντας την κρισιμότητα που έχει για ολόκληρη την κοινωνία η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, εκκίνησε τις επισκέψεις στα Υπουργεία από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες επισκέψεις στα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και Εσωτερικών. Αναφορικά με τα ζητήματα της παιδείας, ο Πρωθυπουργός ανέλησε το σχεδιασμό της κυβέρνησης και παράλληλα εξήγηλε σειρά παρεμβάσεων. Βασικοί άξονες του τριετού σχεδιασμού της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, η αναβάθμιση του λυκείου και η ομαλοποίηση των εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέτρα που προτείνουμε και σύντομα θα υλοποιηθούν. Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο με εθνικό απολυτήριο. Αναγνώριση των πενταετών προγραμμάτων σπουδών ως πτυχίων με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το ενιαίο πτυχίο. Δημιουργία Πανεπιστημίου Δυτικής Αθήνας με συγχώνευση ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Επιπλέον 65 εκατομμύρια ευρώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2018. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επέκταση από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου σε όλα τα σχολεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μονοθέσεων, διθέσεων και τριθέσεων σχολείων. Με την πρωτοβουλία αυτή, από τη νέα σχολική χρονιά εντάσσονται στα ολοήμερα επιπλέον 830 σχολικές μονάδες και πάνω από 10.000 μαθητές. Δημιουργία 11 νέων ειδικών σχολείων σε συνέχεια των 23 που δημιουργήθηκαν το τρέχον έτος για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Παράλληλα, κατά τη χθεσινή του παρουσία στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2017 θα βρίσκονται σε λειτουργία 239 τοπικές μονάδες υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μονάδες αυτές θα στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό. Θα γίνουν 1.300 προσλήψεις οικογενειακών γιατρών και 1.700 επαγγελματιών υγείας. Τέλος, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται από αύριο στο Πεκίνο για να συμμετέχει στις εργασίες του One Belt, One Road, αντικείμενο του οποίου είναι οι νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται στο δρόμο του μεταξιού και μεταφράζονται σε ένα project της κινέζικης πλευράς για επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη δεκαετία σε μια σειρά από χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπογραφεί η Ελληνοκινέζικη Συμφωνία για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε μια σειρά από θέματα όπως η ενέργεια, η ψηφιακή πολιτική και οι νέες τεχνολογίες, οι υποδομές, καθώς και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Κατά την παρουσία του στην Κινέζικη Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον πρόεδρο Xi Jinping και τον πρωθυπουργό Li Keqiang, ενώ παράλληλα στο περιθώριο του φόρουμ ο Πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με ηγέτες και αξιωματούχους, μεταξύ άλλων με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κύριο Αντώνιο Γκουτιέρες. Εκπρόσωπα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει κλειδώσει και κάποια συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Πεκίνο του Πρωθυπουργού, τη στιγμή που έχουμε όλο αυτό το κλίμα προκλητικότητας από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν συζητήσεις και διπλωματικές επαφές με την τουρκική πλευρά, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου. Κυρία Ζουμπά. Κύριε εκπρόσωπα, τι προσδοκά ο Πρωθυπουργός από τις διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Μπάρι και ακολούθως στο Washington Group, με δεδομένο ότι θα συναντήσει και την κυρία Λαγκάρντ στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι οι συζητήσεις για το χρέος συνεχίζονται, είναι εντατικές. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των θεσμών. Αυτό το οποίο αναμένουμε και αυτό το οποίο έχει δηλωθεί από όλες τις πλευρές είναι ότι θα βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας πάρα πολύ σύντομα. Γνωρίζετε ότι η γερμανική πλευρά είχε εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις ως προς τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Από την άλλη μεριά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτει ως βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα τον προσδιορισμό ακριβώς αυτών των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, έτσι ώστε να μπορεί να έχει ένα θετικό DSA, μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, πράγμα το οποίο είναι προαπαιτούμενο, καταστατικό προαπαιτούμενο για να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι το σύνολο των στοιχείων, καθώς και τα σημάδια από τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών, είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που καταλήγει σε μια θετική εξέλιξη πάρα πολύ σύντομα. Στον Μπάρι θα υπάρξουν
φυσικά συζητήσεις που θα αφορούν και το ελληνικό, και το ελληνικό χρέος, τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, όπως επίσης θα υπάρχουν συζητήσεις και στο Euro Working Group πριν την συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Μαΐου. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξει μια θετική κατάληξη και έκβαση των συζητήσεων. Κύριε Χρυσούλα. Κύριε Εκπρόσωπε, με το κλείσιμο της συνολικής συμφωνίας μέσα στο καλοκαίρι, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Ξέρετε ότι με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος ανοίγει η πόρτα πλέον για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας θα γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Συγκεκριμένο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία έτσι ώστε όσο το δυνατόν συντομότερα να γίνει ακριβώς αυτή η πρώτη δοκιμαστική έξοδος, διότι ξέρετε ότι θα πρέπει μέσα στον 1,5 χρόνο που απομένει μέχρι τον Αύγουστο του 2018 να προετοιμαστούμε κατάλληλα, καθώς από εκείνη τη στιγμή και μετά, όταν και λύγει το πρόγραμμα, φιλοδοξούμε να αναχρηματοδοτούμε το ελληνικό χρέος χωρίς να προσφύγουμε στη στήριξη του επίσημου τομέα. Κυρία Μάνη. Επ' αυτό, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές θα γίνει πριν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι θα λειτουργήσει δηλαδή ανάποδα η διαδικασία. Πόσο έχουν βάσει αυτές οι πληροφορίες? Κοιτάξτε, οι πληροφορίες αυτές έχουν να κάνουν με μία ερμηνεία των κανόνων του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να εντάξει ένα ομόλογο στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης πρέπει η χώρα στην οποία ανήκει αυτό το ομόλογο να έχει ήδη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος. Η ερμηνεία αυτή δεν ευσταθεί. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία σε διάφορες περιπτώσεις έχει πει ότι θα συζητήσει το ζήτημα της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εφόσον ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και εφόσον υπάρξει θετική έκβαση στο ζήτημα της συνολικής συμφωνίας. Επομένως, δεν νομίζω ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν συγκεκριμένη βάση. Κύριε Αγκαντώνα. Το παράθυρο περί επαναδιαπραγμάτευσης, κύριε εκπρόσωπε, των μέτρων των 18 που έχει ανοίξει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, αλλά και ο κύριος Σκουρλέτης, είναι θέση της κυβέρνησης? Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι παρά τις αρχικές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μέτρα, επιπλέον μέτρα λιτότητας ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς ξέρετε ότι αυτή ήταν η απέτηση από την οποία εκκίνησε η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη αξιολόγηση, δεν έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Αντιθέτως, στις 7 Απριλίου είχαμε μια προκαταρκτική συμφωνία, τεχνική συμφωνία, η οποία μιλά για ένα μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο των μέτρων τα οποία πρόκειται σε λίγες μέρες να ψηφιστούν και από την Ελληνική Βουλή. Επομένως, έχουμε μία υποχώρηση και από τη δική μας πλευρά σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό μείγμα για το 2019 και 2020, αλλά έχουμε και μία υποχώρηση και από τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που απαιτούσε επιπλέον 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα για την ίδια περίοδο. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι με δεδομένους σχετισμούς δύναμης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με δεδομένα τα εμπλεκόμενα μέρη στο ελληνικό πρόγραμμα, έχουμε μία συμφωνία και ισορροπημένη και βιώσιμη. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δημοσιονομική πολιτική μιας χώρας εξαρτάται και από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, δηλαδή από το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα επιτευχθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς επίσης και από την διαμόρφωση της συγκεκριμένης πολιτικής συνθήκης την στιγμή που θα συζητείται η δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι τα μέτρα που έχουμε συμφωνήσει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και μιλώ φυσικά για τα μέτρα του 1-1% δεν πρόκειται να εφαρμοστούν εφόσον δεν εφαρμοστούν προηγουμένως και τα μέτρα για τη μεσοπρόθεσμη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα.
Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή θέματα που αφορούν τα προαπαιτούμενα που είναι ανοιχτά και υπάρχουν απαιτήσεις των θεσμών νέες πάνω στο τραπέζι, όπως για παράδειγμα το θέμα των κόκκινων δανείων και της ασυλίας που απαιτούν οι δανειστές για τους υπαλλήλους, τους κρατικούς και τραπεζικούς που θα υπογράψουν την απομείωση αυτών των κόκκινων δανείων. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα είναι σε πορεία ολοκλήρωσης έτσι ώστε να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πολύ μικρά τεχνικά ζητήματα τα οποία όμως δεν πρόκειται να δημιουργήσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα ή να επιβραδύνουν καθιονδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των θεσμών για να μπει και τυπικά η σφραγίδα της ολοκλήρωσης τεχνικής συμφωνίας στο Eurogroup, στο προσεχές Eurogroup. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο αναφέρεται υπάρχει μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την προστασία των τραπεζικών στελεχών τα οποία θα αναλάβουν να προχωρήσουν τις αναδιαρθρώσεις των δανείων στη βάση του ήδη ψηφισμένου νόμου για τον εξαδικαστικό συμβιβασμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε τέτοια ρύθμιση προστασίας δεν θα σέβεται απολύτως το ελληνικό σύνταγμα την διάκριση των εξουσιών, δηλαδή τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, αλλά αυτό στο οποίο θα στοχεύει θα είναι να μην παρεμποδιστεί τεχνικά η διαδικασία αναδιάρθρωσης, τεχνητά η διαδικασία αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες ή για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πτωχεύσει δολίως. Με αυτή την έννοια προσπαθούμε να βρούμε την καταλληλότερη λύση, πάντοτε με σεβασμό στην συνταγματική νομιμότητα. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, όπως είναι γνωστό, το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση των χιλιάδων συμβάσεων στους ΟΤΑ και επίσης βάζει ένα θέμα επιστροφής των χρημάτων. Είπατε ότι θα διασφαλίσετε αυτά τα χρήματα. Πώς ακριβώς θα το κάνετε και μας ξεκαθαρίσετε γιατί η κυβέρνηση είναι γνωμοδοτική και μόνο η όποια εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όχι, όχι. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Το ελεγκτικό συνέδριο, σε ό,τι αφορά τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα, το ελεγκτικό συνέδριο έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα στις περιπτώσεις των διατάξεων συνταξιοδοτικού περιεχομένου σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αυτή είναι μία διαδικασία. Από εκεί και πέρα, το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε, επί συγκεκριμένης προσφυγής, αν δεν κάνω λάθος, να επαναλάβω όμως ότι κακώς διέρευσε η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου στον τύπο και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να προστατεύει τον εαυτό της από τέτοιου είδους διαρροές οι οποίες καταλήγουν να αξιοποιούνται πολιτικά τελικώς από συγκεκριμένες δυνάμεις. Ωστόσο αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι με όσα έχουν γίνει γνωστά στον ελληνικό τύπο φαίνεται ότι η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν δικαιώνει τους συμβασιούχους σε σχέση με την μη πληρωμή από τη μεριά των Δήμων, των δεδουλευμένων τους. Δηλαδή, χρημάτων τα οποία δικαιούνται καθώς τα έχουν δουλέψει. Ωστόσο, πολλοί Δήμοι αρνούνταν να καταβάλουν τα οφειλόμενα σε αυτούς τους συμβασιούχους. Με αυτή την έννοια υπάρχει νομική βάση για την πληρωμή των δεδουλευμένων των συμβασιούχων. Πρόκειται για τον αδικαιολόγητο πληθυσμό, το 903 του αστικού κώδικα, αν μου επιτρέπετε. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε αυτή τη νομική δυνατότητα ως κυβέρνηση, ακόμα και με νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να αναγνωριστούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων στους Δήμους και να καταβληθούν με όσο το δυνατόν μικρότερες καθυστερήσεις. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω αν η απόφαση επίσης του ελεκτικού συνεδρίου για τις συντάξεις και την περικοπή τους θα επηρεάσει το νομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσετε με τα προαπαιτούμενα. Και ένα δεύτερο επ' ευκαιρία, εάν η πρόβλεψη της Κομισιόν επί ταχύρω για ορισμένα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας θα επηρεάσουν επίσης γενικότερα την αξιολόγηση αλλά και τη συμφωνία και τον οδικό χάρτη όπως τον σχεδιάζεται, γιατί
αυτές οι αντικές προβλέψεις επηρεάζουν όλους τους δείκτες. Βεβαίως, κύριε Στρατάκη. Νομίζω ότι ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας έκανα κάποια σχόλια στην προηγούμενη μου απάντηση. Στην περίπτωση της γνώμης που εξέφρασε το ελεγκτικό συνέδριο σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο των προαπαιτουμένων, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για γνώμη και όχι για απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτή δεν δεσμεύει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς δεν θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις τις οποίες έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν την αιτιολογία για τις συγκεκριμένες διατάξεις και όχι τόσο τις διατάξεις αυτές καθεαυτές. Επομένως, στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις τις οποίες έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις αιτίες και τους λόγους, τους δικαιοπολιτικούς λόγους οι οποίοι οδηγούν ακριβώς στην πρόταση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης προς το ελληνικό κοινοβούλιο για τις συγκεκριμένες αυτές διατάξεις. Επομένως, δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί καθιονδήποτε τρόπο ο οδικός χάρτης τον οποίο έχουμε θέσει για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, γνωρίζετε ότι το πρώτο τετράμινο του 2000, το πρώτο τρίμηνο κυρίως του 2017, εξαιτίας και της αβεβαιότητας που κατά τη γνώμη μου λανθασμένα είχε προκύψει σε σχέση με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, λανθασμένα ή θα έλεγε κανείς και τεχνητά είχε προκύψει σε σχέση με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, πράγμα το οποίο οδηγεί την Κομισιόν αυτή τη στιγμή να αναθεωρεί προς τα κάτω λίγο, αν δεν κάνω λάθος, 0,5% από 2,7% στο 2,2% της προβλέπτησης της για την ανάπτυξη το 2017. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τούτο δεν θέτει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο ούτε το χρονοδιάγραμμά μας, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο τους στόχους για πρωτογενές πλεώνασμα το 2017, διότι ακόμα και με στασιμότητα υπολογίζεται ότι το πρωτογενές πλεώνασμα του 2017 θα φτάσει περίπου στο 2%, πόσο μάλλον αν καταγραφεί και ανάπτυξη ύψους 2%. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα και επιτρέψτε μου αυτή την εκτίμηση σε ό,τι αφορά και το πρωτογενές πλεώνασμα του 2017. Και επίσης επιτρέψτε μου και μία πρόβλεψη ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και με της δεύτερης αξιολόγησης και με βάση τα όσα έχουν γίνει στις διεθνείς αγορές χρήματος αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες μέρες, έχω την ισχυρή και εύλογη πεποίθηση ότι θα διαψεύσουμε προς τα πάνω αυτές τις προβλέψεις της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Γιώργος Ευγενίδης από το insider.gr. Μία ερώτηση επ' αυτού που έθεσε και ο κύριος Στρατάκης. Η αξιωματική αντιπολίτευσή σας κατηγορεί ότι η αναθεώρηση των στόχων επιταχύρω θα οδηγήσει σε λήψη νέων μέτρων. Τι απαντάτε ως προς αυτό και αν μου επιτρέπετε και ένα δεύτερο σκέλος για το ζήτημα του χρέους. Από τη στιγμή που φαίνεται ότι μάλλον δεν θα υπάρχει οριστική διευθέτηση στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, θέτει η κυβέρνηση ένα χρονικό ορόσημο ως προς το πότε μπορεί να υπάρξει μια επίλυση. Είναι ας πούμε οι αρχές Ιουνίου ή μπορεί να τραβήξει και μετά τις γερμανικές εκλογές, όπως κάποιοι φέρουν τον κύριο Σόιμπλε να επιδιώκει. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για τη λήψη νέων μέτρων το 2017 και το 2018. Όπως σας είπα και προηγουμένως, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς και ακόμα και με μηδενική ανάπτυξη, θα επιτύχουμε το στόχο για 2% πρωτογενές πλεώνασμα το 2017 και για 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα το 2018 με βάση τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ληφθεί. Από εκεί και πέρα, συνυπολογίζοντας την ανάπτυξη έτσι όπως έχει υπολογίσει και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε και υπεραπόδοση σε σχέση με τους στόχους. Επομένως, δεν τίθεται κανένα θέμα για την λήψη επιπλέον μέτρων. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για το χρέος, όχι εμείς, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά το σύνολο των θεσμών έχει θέσει ως στόχο την συνολική συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, το προσεχές Eurogroup. Έχουμε όμως πει και έχει υποθεί και από τους υπόλοιπους θεσμούς ότι υπάρχει περίπτωση στο προσεχές Eurogroup να σημειωθεί
πολύ μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις, αλλά να χρειαστούν και κάποιες περισσότερες μέρες, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία η οποία θα καλύπτει το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ παρά να σας πω ότι αυτό είναι το βασικό και το μοναδικό σενάριο πάνω στο οποίο εργάζεται τόσο η κυβέρνηση όσο και το σύνολο των θεσμών. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Μπορείτε να προσδιορίσετε το πόσο άμεσα θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο σε σχέση με τα υπόλοιπα χρονοδιαγράμματα, πότε δηλαδή θα ψηφιστούν τα μέτρα, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν, και αν τελικά επιμένετε σε αυτό που είχατε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν θα υπάρχει ρητή δέσμευση μέσα στο κείμενο του πολυνομοσχεδίου για αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι εάν δεν μας δώσουν τα μέτρα για το χρέος, δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα του 19 και του 20. Ναι, κοιτάξτε, μια τέτοιου, ξεκινάω από το τέλος της ερώτησής σας, μια τέτοιου είδους ρήτρα ή αν θέλετε αίρεση στο εσωτερικό του κειμένου του νόμου δεν είναι δυνατή. Πρόκειται για μια πολιτική και σαφή δέσμευση, την οποία έχει πάρει ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι η υλοποίηση των μέτρων, και νομίζω ότι υπάρχει ένα εύλογο επιχείρημα πίσω από αυτή τη δέσμευση, η υλοποίηση αυτών των μέτρων σχετίζεται με την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Και για ποιο λόγο το έχει πει αυτό ο Πρωθυπουργός? Διότι τα μέτρα 1-1% για το 2019 και το 2020 τα έχει απαιτήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν δεν υπάρξουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Επομένως, δεν θα υπάρχει και κανένας λόγος να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία έχει ζητήσει. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς και μόνο για μία πολιτική δέσμευση άνευ επιχειρήματος, αλλά για ένα συγκροτημένο πολιτικό επιχείρημα που σχετίζεται με την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, εμείς ως ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζουμε και θεωρούμε ότι θα το επιτύχουμε μέχρι τις 18 του Μαΐου να έχουμε καταφέρει να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να δοθεί και ο χρόνος τους θεσμούς για να γράψουν το λεγόμενο compliance report και να εγκριθεί από το Eurogroup της 22ης Μαΐου και τυπικά η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Παρακαλώ, κύριε Μακρυγιάννη. Κύριε εκπρόσωπε, πρόσφατα γερμανική εφημερίδα Έγκυρη αποκάλυψε, δημοσίευσε τέλος πάντων, ένα κείμενο φερόμενο ως σχέδιο ή προσχέδιο συμφωνίας που προβλέπει μεταξύ άλλων πρωτογενή πλεονάσματα ίσως και μέχρι το 22. Υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία, υπάρχει τέτοιου είδους δέσμευση, και η κυβέρνηση υπό ποια προϋπόθεση θα συζητούσε ή θα δεχόταν μια τέτοια δέσμευση μέχρι το 22, 3,5% πλεονάσματα? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, κείμενα βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία προκαταρκτική συμφωνία σε ό,τι αφορά το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά τη λήξη του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι η διαπραγμάτευση αυτή εκκίνησε με τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης για δεκαετή τουλάχιστον παράταση του 3,5% στα πρωτογενή πλεονάσματα. Έχει γίνει πλέον από όλους αποδεκτό ότι δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση και ότι συζητάμε για μια πολύ μικρότερη χρονική περίοδο όπου τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι στο ύψος του 3,5% και στη συνέχεια αυτά θα μειωθούν και ανάλογα με την μείωση ακριβώς των πρωτογενών πλεονασμάτων θα υπάρξει και ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, διότι όσο μικρότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο περισσότερα πρέπει να είναι και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία θα προσδιοριστούν στο προσεχές Eurogroup λίγο αργότερα, έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να θεωρήσει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Με αυτή την έννοια η συζήτηση συνεχίζεται και εκτιμώ ότι ήδη έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου, ειδικά αν συγκρίνει κανείς το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων του τρέχοντος προγράμματος με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων στο οποίο είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων ήταν κατά μέσο όρο 4% μέχρι το 2030, όπως γνωρίζετε. Και είναι ακριβώς πάνω σε αυτή την προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που εργάζεται η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Αντωνίου.
Κύριε εκπρόσωπε, κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση τροπολογίας που αφορά την διαγραφή προστήμων από λαθρεμπόριο, υπήρξε αναφορά και από κυβερνητικά στελέχη ότι εν λόγω τροπολογίου αφορούσε και την καπνοβιομηχανία σε ΚΑΠ. Ισχύει ότι τελικά δεν υπάρχει πρόβλεψη αναδρομικότητας και άρα δεν καλύπτονται τα πρόστιμα της εν λόγω εταιρείας? Και αν ναι, πρόκειται η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει κάποια άλλη νομοθετική παρέμβαση? Ευχαριστώ. Εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είχε να κάνει με την προστασία καλόπιστων επενδυτών στην περίπτωση που τους έχουν καταλογιστεί πρόστιμα για πράξεις άλλων. Δεν διαγράφηκαν ποτέ πρόστιμα με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Αυτό το οποίο έγινε ήταν μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον για καλόπιστους τρίτους οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πολλοί στην αρχή μας κατηγόρησαν για φωτογραφική τροπολογία και στη συνέχεια μας κατήγγυλαν επειδή η συγκεκριμένη τροπολογία δεν ήταν αρκούντως φωτογραφική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν σχεδιάζεται εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης οποιαδήποτε νέα τροπολογία σε σχέση με το ζήτημα αυτό ή οποιοδήποτε συναφές παρεμφερές ζήτημα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σχετικά με τα μέτρα που περιέχονται στη συμφωνία η οποία αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται και το 2017, δηλαδή δεν πάνε μόνο για μετά το 2018, 2019, 2020, ότι ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται το 2017. Ισχύουν οι πληροφορίες αυτές? Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω για ποια μέτρα μιλάτε. Παρακαλώ. Κύριε Κουσουπέ, υπήρξε μία απάντηση από την πλευρά της πρεσβείας της Βενεζουέλας στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Μητσοτάκη. Και μάλιστα ακολούθησε και μία ανταπάντηση προς την πρεσβεία από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επαναφέρει το ζήτημα του ταξιδιού του κ. Παπά και ζητά απαντήσεις. Πάντως, βλέπουμε ότι και τις τελευταίες ώρες συνεχίζεται και η ένταση στην χώρα αυτή. Ένα σχόλιο γύρω από όλα αυτά, αν θέλετε να μας κάνετε, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης? Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η σύγκρουση η οποία έχει δημιουργηθεί μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενός κράτους είναι κρίσιμη μεν, δεν είναι ωστόσο σοβαρή. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται για ένα επικοινωνιακό τερατούργημα το οποίο έχει στήσει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή το σύνολο του πολιτικού της αφηγήματος έχει καταρρεύσει. Καλό θα ήταν η Νέα Δημοκρατία να μην εμπλέκει ξένα κράτη στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μεσούσεις ή και αυξανόμενης της έντασης στο Αιγαίο με ευθύνη της Τουρκίας, βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά με μια συνέντευξη που στήριξε την κυβέρνησή σας και ενίσχυσε το γεωπολιτικό προφίλ της Ελλάδος στην περιοχή, στήριξε. Παράλληλα, στήριξε την κυβέρνησή σας. Ευθέως και έγινε και μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και υπάρχει και ένα παρασκήνιο. Ήθελα ένα σχόλιο σας αυτό και μια απάντησή σας στα σενάρια που λένε ότι υπάρχει απουσία επικοινωνίας μεταξύ Λευκού Οίκου και Μεγάλου Μαξίμου. Το είδαμε την Κυριακή και άρχισε να αναδημοσιεύεται γενικότερα ένα τέτοιο σενάριο. Σε ό,τι αφορά την συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, η Αμερικανική διοίκηση αναγνωρίζει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα σε ό,τι αφορά την σταθεροποίηση της οικονομίας, την εμπέδωση της σταθερότητας και, και το πέρασμα στην ανάκαμψη. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που, όπως βλέπετε, το διεθνές περιβάλλον έχει αρχίσει να αλλάζει τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή είναι διαρκής και βρίσκεται και σε διπλωματικό και σε διοικητικό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω αν έχει υπάρξει επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μακρόν, τον νέο Γάλλο Πρόεδρο, αν ναι, ποιο είναι το περιεχόμενό της, και άλλη μία, αν μου επιτρέπετε, ποιο κόμμα σκοπεύει να υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες γαλλικές βουλευτικές εκλογές? Ευχαριστώ.
Σε ό,τι αφορά τον νέο πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, να σας πω ότι προγραμματίζεται πάρα πολύ σύντομα μια συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, νομίζω ότι πρέπει να το απευθύνετε στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, όσον αφορά το πρώτο σας σχόλιο για το ελεγκτικό συνέδριο, που μιλήσατε για παράδεκτη διαρροή που πλήττει το κύρος της ίδιας δικαιοσύνης κτλ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν παράγοντες μέσα δηλαδή στη δικαιοσύνη οι οποίοι στρώνουν το χαλί για να υπάρχει επίθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι υπάρχει δηλαδή μια τέτοιου είδους συνεννόηση? Κύριε Σβέρκο, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός στη δήλωσή μου. Είπα ότι η δικαιοσύνη οφείλει να προστατεύει τον εαυτό της από τις προσπάθειες πολιτικών δυνάμεων να αξιοποιήσουν αποφάσεις της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης. Νομίζω ότι είναι πλέον μια κανονικότητα, την οποία ωστόσο δεν πρέπει να αποδεχθούμε ως κανονικότητα, να γίνονται διαρροές πριν από την επίσημη δημοσίευση των αποφάσεων της δικαιοσύνης, και τούτο αφορά το σύνολο των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Λέω λοιπόν ότι κατά τον ίδιο τρόπο που η κυβέρνηση αλλά και το πολιτικό σύστημα σέβεται τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της, η ίδια η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική και να τηρεί με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα τους κανόνες, τους συνταγματικούς που ορίζουν ότι οι αποφάσεις γίνονται γνωστές μόνο με τη δημοσίευσή τους. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η Αμερικανική έχει ασκηθεί πίεση από την Ουάσιγκτον στην ελληνική κυβέρνηση με ανταλλάγματα στο οικονομικό, στο αμυντικό, συνεργειακό πεδίο, ώστε να εγκαταλείψει η κυβέρνηση την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της? Δεν έχει ασκηθεί καμία τέτοια πίεση. Όπως ξέρετε, στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων τα κράτη συζητούν μεταξύ τους. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ζήτημα που θέτεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει απολύτως καμία παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης, είτε της νυν είτε της προηγούμενης, σε σχέση με τον τρόπο που έχει επιλέξει η ελληνική κυβέρνηση να κινείται στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Παρακαλώ. Μια και αναφέρθηκε προηγουμένως και γίνεται συζήτηση περί έλλειψης επικοινωνίας Λευκού Οίκου Μαξίμου Έχομς στις 25 του Μάη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει περίπτωση ή εξετάζεται συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αμερικανό Πρόεδρο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προκαθορισμένη συνάντηση, ωστόσο δεν θα το απέκλεια. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ.